Κύριε Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, βλέπω να περισσεύει το πάθος αυτή την αντιπαράθεση που διεξάγεται στη Βουλή, αλλά θέλω να πω πάρα πολύ σύντομα δύο πράγματα. Θα προσυπέγραφα πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας και πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Θεοχάρης, αλλά θα θύμιζα μερικά πράγματα. Πρώτον, κύριε Δένδια, στις αγορεύσεις του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Λοβέρδου υπήρχε ένα μικρό σημείο. Εκτός από τα θέματα της ταγματικότητας, ξέρετε ότι δεν είμαι νομικός και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά. Υπήρχε το σημείο των άπειρων αδειών και της ρύθμισης της αγοράς. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Στο δε κύριο Θεοχάρη θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα πολύ ωραία ζητήματα που είπε, θέλω να του θυμίσω ότι πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου που συζητήθηκε με πολύ μεγάλη επάρκεια νομίζω σε προηγούμενη ολομέλεια της Βουλής και το ποτάμι της ψήφισε και της στήριξε. Και όπως πολύ καλά γνωρίζει, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με εισήγηση ανάλογης επιστημονικής επιτροπής με επιχειρήματα και ναι, να βάλουμε όσες δικλείδες χρειάζονται έτσι ώστε να χτυπήσουμε τη διαπλοκή για την οποία κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχει. Και τελευταίο, και νομίζω ότι θα προσπαθήσω να μεταφέρω, κύριε Πρόεδρε, ήσασταν και εσείς παρόν, δύο γεγονότα στη διάσκεψη των Προέδρων και να είναι σαφή σε όλους μας και στον ελληνικό λαό. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκλογής του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, τη διάσκεψη των Προέδρων και είναι καταγεγραμμένη ότι είχαμε περίπου συγκλίνει στο ότι πάμε για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και μάλιστα είχε υποθεί και από την πλευρά του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και από την πλευρά άλλων κομμάτων ότι και εμείς έχουμε να προτείνουμε πρόσωπα έτσι ώστε η σύνθεση να είναι αντιπροσωπευτική και να είναι αξιόπιστη για το ρόλο αυτό που έχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκλογής του κυρίου Μητσοτάκη, και αυτή είναι η αλήθεια, άλλαξαν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Εκεί έγινε η αλλαγή. Γιατί όλα αυτά τα πολύ ισχυρά επιχειρήματα δεν ισχύαν σε εκείνη τη διάσκεψη που είχαμε συγκλίνει και ήμασταν έτοιμοι πράγματι να συγκροτήσουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και μία εβδομάδα μετά άλλαξε η γη. Τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε αυτή την πραγματικότητα. Ξαναλέω, αυτή η πραγματικότητα είναι καταγεγραμμένη στις διαδικασίες της διάσκεψης της Βουλής και ενώπιον του ελληνικού λαού και ενώπιον του Κοινοβουλίου, να αφήσουμε όλα τα άλλα και να μιλήσουμε για την ταμπακέρα. Ευχαριστώ.